Συνεντεύξεων συνέχεια για το politischios.gr. Φιλοξενούμε σήμερα τον υποψήφιο βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Εκφράζοντας ένα προβληματισμό, ο οποίος πιστεύω ότι απασχόλησε αρκετό κόσμο το διάστημα που ο ΣΥΡΙΖΑ ανακήρυξε τις υποψηφιότητες. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης είχε ένα πάρα πολύ θετικό πέρασμα από τα δημοτικά και αυτοδιοικητικά πράγματα. Έκτοτε δημιουργήθηκε διαμορφώσατε μια απόσταση από την καθημερινή πολιτική πραγματικότητα και ξαφνικά υποψήφιος. Τι μεσολάβησε και πότε προέκυψε αυτό το έντονο ενδιαφέρον? Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να διορθώσω ότι δεν υπήρξα ποτέ αποστασιοποιημένος από τα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας. Ήμουνα πάντα κοντά και επίσης να πω ότι μπορεί να προσφέρει κανείς από διάφορα μετερίζια, όπως ξέρετε, και νομίζω ότι εγώ προσωπικά το μετερίζει της ευθύνης μου και της συνεισφοράς μου στην κοινωνία δεν το εγκατέλειψα ποτέ, από διαφορετικούς βέβαια τόπους κάθε φορά. Η απόφαση μου να διεκδικήσω την υποψηφιότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στοιχείο πάρθηκε με ένα και μοναδικό κριτήριο. Το γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να σταματήσει αυτή η βαρβαρότητα που υπάρχει σήμερα σε όλη την κοινωνία, επειδή και αν θέλετε και με την ιδιότητά μου του γιατρού τη ζω αυτή τη βαρβαρότητα καθημερινά και απέναντι στους πολίτες τι αντανάκλαση έχει αυτή η βαρβαρότητα, θεώρησα λοιπόν υποχρέωσή μου να συνεισφέρω με τις μικρές ή μεγάλες δυνάμεις μου σε αυτή την προσπάθεια να ανατραπεί αυτό το πολιτικό σκηνικό και σε τοπικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε κεντρικό επίπεδο, και μία ψήφο επιπλέον να μπορώ να φέρω κοντά, ακόμα και αυτή τη μία ψήφο να μπορέσω να την καταθέσω σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι νικητής στις εκλογές, να είναι αυτοδύναμος τη Δευτέρα μετά τις εκλογές και να εφαρμόσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα του όπως το έχει εξαγγείλει. Θα είναι ένα πρόγραμμα, κύριε Μιχαηλίδη, μιας και το θέτετε, το οποίο έχει δεχθεί αρκετή αμφισβήτηση και από πολλούς και διάφορους χώρους. Έχει αμφισβητηθεί το πώς θα βρεθούν τα χρήματα, έχουν αμφισβητηθεί το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, έχει αμφισβητηθεί μια σειρά ζητημάτων. Έχετε εμπιστοσύνη στα όσα εσείς παρακολουθείτε και ακούτε, τουλάχιστον από τα κεντρικά, από την Αθήνα, από την κεντρική γραμμή του κόμματος? Έχετε εμπιστοσύνη σε αυτές τις προσδοκίες που καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ για το αύριο? Κοιτάξτε, για πρώτη φορά στην ιστορία, τουλάχιστον την πρόσφατη ιστορία, την πολιτική μας ως κράτος, για πρώτη φορά η αντιπολίτευση καταθέτει ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως γνωρίζετε, είναι απόλυτα κοστολογημένο. Δηλαδή δεν εξαντλείται σε παροχολογίες και διακηρύξεις, αλλά λογαριάζει μέχρι τελευταίο ευρώ και την τελευταία λέξη που λέει. Το πρόγραμμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επαναλαμβάνω και πάλι ότι είναι απόλυτα τεκμηριωμένο και κοστολογημένο, ευρώ προς ευρώ, και να σας πω και κάτι άλλο, ότι ακόμα και η επικοινωνιακή πολιτική των αντιπάλων δεν αμφισβητεί την κοστολόγηση ως κοστολόγηση, δηλαδή ως μεθοδολογία, να το πούμε έτσι, κοστολόγησης. Αμφισβητεί βέβαια διάφορα άλλα πράγματα, τον τρόπο εξέβρεσης ή, ξέρω εγώ, ζητήματα αξιολόγησης προτεραιοτήτων κτλ. Έρχομαι στο άλλο κομμάτι του ερωτήματός σας, στην εμπιστοσύνη. Βεβαίως εμπιστοσύνη, διότι πρώτα στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, εκφράζεται η εντυμότητα, η καθαρότητα και επομένως η αξιοπιστία και η εγγύηση για το αύριο, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ ως προοπτική επιβίωσης κομματική, αλλά κυρίως ως συνέπεια των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει απέναντι στην κοινωνία. Να σου πω ένα παράδειγμα, έτσι, για να το τεκμηριώσω αυτό. Όπως ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ εξήγηλε την άμεση κατάργηση του έμφυα και ταυτόχρονα μίλησε για επιβολή ενός φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
Το οποίο βέβαια ζητάνε... δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα το νούμερο για αυτό. Εκεί έρχομαι. Και αυτό είναι και το επιχείρημά μου σε αυτό που θα πω. Με επίταση λοιπόν ζητάει η αντιπολίτευση να μάθει ένα νούμερο από πού θα ξεκινάει η επιβολή αυτή του φόρου της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Τι θα ήταν για μας, μάλλον τι πιο εύκολο για μας, να λέγαμε ένα ποσόν, ξέρω εγώ, 200.000, 250.000. Εκτιμούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό θα είναι ανεπίκαιρο. Για ποιο λόγο? Διότι εάν δεν έχουμε προσδιορίσει πρώτα τις πραγματικές αξίες των ακινήτων και μιλάμε για θεωρητικές και ανύπαρκτες στην ουσία αξίες, αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, οι Έλληνες φορολογούνται για ένα σπίτι το οποίο κοστολογείται στις 200.000 και στην ουσία αυτό η αξία του αυτή τη στιγμή εμπορική είναι 50.000. Επομένως, με συνέπεια και με απόλυτη έτσι προσγειωμένη στην πραγματικότητα, δεν περνάμε στην παροχολογία, να πούμε δηλαδή ότι είναι, ξέρω εγώ, 200.000 ή οτιδήποτε. Λέμε προσδιορισμός πρώτα των αντικειμενικών αξιών, των πραγματικών αξιών των ακινήτων και μετά δέσμευση ότι δεν θα αδικήσουμε ούτε τους μεσαίους ούτε τους μικρούς. Ότι οι μεγάλοι, οι πολύ μεγάλοι θα πληρώσουν, αλλά δεν μπορούν να πληρώνουν από το πρώτο ευρώ όλοι το ίδιο, και μικροί και μεσαίοι και μεγάλοι. Επομένως, για να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου, νομίζω ότι αυτή είναι μια έντιμη και θα πρέπει να εκτιμηθεί η εντιμότητα αυτής της εκτίμησης, ότι δηλαδή δεν περνάμε σε παροχολογίες ή υποσχέσεις, έολες κτλ. Αλλά είμαστε με το χαρτί και το μολύβι στο χέρι, υπολογίζουμε αυτά που λέμε και τα μετράμε πάρα πάρα πολύ καλά. Πάντως, παράλληλα με αυτό, έχει απασχολήσει ιδιαίτερα και το θέμα της πολυφωνίας που διατυπώνουν οι υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο ακούγεται μία άποψη, άλλο ακούγεται η άλλη. Παρεμβαίνουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό επίπεδο, Παπαδημούλης, με μηνύματά τους και λένε: παιδιά, μα αν δεν ξέρετε, μην μιλάτε. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα μικροαμφισβήτησης των εξαγγελιών που έχει διαχρονικά υποβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε, πώς το ακούτε? Κοιτάξτε, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρουμε, είναι ένας ζωντανός, ανοιχτός χώρος, κομματικός, όπου πράγματι εκφράζονται, και είναι αλήθεια αυτό και δεν νομίζω ότι είναι καθόλου κακό αυτό, να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις. Βεβαίως είναι ένα άλλο ζήτημα, ότι ή προς τα έξω... Ακριβώς. Άλλο θέμα βέβαια, ότι το προς τα έξω θα πρέπει να έχει μια σταθερότητα, να έχει μια άποψη η οποία θα συνθέτει ενδεχομένως διαφορετικές αντιλήψεις, αλλά να εκφράζεται ενιαία. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι οι θέσεις του κόμματός μας, οι επίσημες, εκφράζονται μέσα από τα συλλογικά του όργανα, μέσα από τον πρόεδρο του κινήματος, και κάποιες φωνές οι οποίες μπορεί να εκτιμούνται έτσι ως παραφωνίες, και εδώ βέβαια να υπογραμμίσω και το ρόλο της Μόντας Γέρας, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα επιτελείο το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά. Παρακολουθεί το τι μπορεί να πει εν παρόδο που λέμε, ξέρω εγώ, κάποιος υποψήφιος σε κάποια ακριτική γωνιά της Ελλάδος, το καταγράφει και αλλάζοντας ένα κόμμα, ένα τονισμό, εσείς τα ξέρετε πολύ καλά τι είναι. Δεν ξέρω από τα γέρες, παρακολουθείς δηλώσεις. Όχι, με συγχωρείτε, δεν έλεγα αυτό. Έλεγα το εξής, ότι αλλάζοντας ένα τόνο, θέλω να πω, ένα κόμμα σε αυτό που λες, μπορεί να δώσει ένα τελείως διαφορετικό μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση, παραλαμβάνω, οι θέσεις και οι απόψεις του κόμματος εκφράζονται μέσα από τα συλλογικά όργανα και κυρίως από τον πρόεδρο του κοινού κόμματος. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε ένα τοπικό επίπεδο, να δούμε ποιες είναι οι σκέψεις σας. Πολύ ευχαριστώ. Εδώ. Υπάρχει ένα πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αυτό κατά πόσο επηρεάζει σε τοπικό επίπεδο την καθημερινότητά μας από τη Δευτέρα μετά τις εκλογές? Έχετε διαπιστώσει αν ζητήματα όπως η κατάργηση του ΦΠΑ, η ανάδειξη της νησιωτικότητας, όλα αυτά, το μεταφορικό ισοδύναμο, διαχρονικά αιτήματα του τόπου, θα μπορέσουν να υποστηριχθούν και να διεκδικηθούν σε ένα κεντρικό επίπεδο μέσα? Χαίρομαι που επιδιώκετε. Και βάζω τρία τα οποία ουσιαστικά συμφωνούν όλα τα κόμματα. Κοιτάξτε. Όπως ξέρετε, ζητούμενο σε αυτό δεν είναι μόνο να υπάρχει συμφωνία, αλλά το τι συμβάλλει κανένας, με το τι συμβάλλει κανένας, να το πει πιο σωστά, σε αυτή τη συμφωνία. Χαίρομαι που αναφέρατε επιγραμματικά αυτά τα τρία σημεία αναφοράς. Πρώτα-πρώτα, ο πρώτος πυλώνας, όπως ξέρετε, ο βασικός πυλώνας του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, είναι η ανθρωπιστική κρίση την οποία βιώνει σήμερα ο κόσμος. Πρέπει να σας πω ότι
υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό πρώτα-πρώτα ανασφαλίστων που αυτή τη στιγμή εκτιμάται στα 3 εκατομμύρια. Κοντά σε αυτούς θα πρέπει να λογαριάσουμε και αυτούς οι οποίοι είναι ελαστικά ασφαλισμένοι, δηλαδή που θεωρητικά υποτίθεται ότι είναι ασφαλισμένοι, αλλά στην πράξη, αν εσείς θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβού αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο ή να κάνετε εξετάσεις, θα πρέπει να περιμένετε κάποιες μήνες παρά τις εξαγγελίες του κυρίου διοικητή. Το να επισκεφτείτε ένα γιατρό ειδικότητας έξω, θα πρέπει να βάλετε το χέρι στην τσέπη. Και βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, ο οποίος δεν έχει πρόσβαση, καμία πρόσβαση σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επίπεδο φροντίδας υγείας. Νομίζω ότι αυτό που λέμε δεν είναι σχημαλόγο, είναι πραγματικότητα ότι μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση. Επειδή σήμερα είμαστε στο νοσοκομείο και σήμερα είδαμε έτσι σε όλο το μεγαλείο αυτή την άθλια κατάσταση της αποστελέχωσης του νοσοκομείου αλλά και των αγροτικών ιατρίων που γνωρίζουμε όλοι. Τα αγροτικά ιατρία έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσοστό 30-35% της κάλυψης των θέσεων των αγροτικών ιατρών. Το Κέντρο Υγείας και το Πολυδύναμο Ιατρείο Βολισσού είναι συνεχώς αποστελεχωμένα και αποδυναμωμένα λόγω αποσπάσεων προσωπικού για να καλύψουν ευκαιριακά διάφορες ανάγκες. Σε επίπεδο νοσοκομείου, να σας πω ότι με έρευνα πρόσφατη, πριν από μερικές μέρες κυκλοφόρησε αυτή, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 5.000 θέσεις κενές γιατρών ΕΣΥ, που είναι απαραίτητες για την άμεση λειτουργία του συστήματος, και 10.000 θέσεις του νοσηλευτικού προσωπικού, που αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητες για την ουσιαστική λειτουργία του συστήματος υγείας. Και βέβαια μιλάμε πάντα για ένα σύστημα υγείας το οποίο προσφέρει ένα κοινωνικό αγαθό και στο οποίο θα πρέπει να έχει πρόσβαση και ο τελευταίος πολίτης. Λέμε κατάργηση του επονίδιστου 5 ευρώ για τις εξετάσεις στο νοσοκομείο, του 1 ευρώ για τη συνταγογράφηση στην κάθε συνταγή και άλλα θέματα στελέχωσης οπωσδήποτε με αξιολόγηση των αναγκών κάθε μονάδας σε προσωπικό. Και επιτρέψτε μου αμέσως θα πάω και εκεί. Επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο. Δωρεάν εμβολιασμό σε όλα τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτό που λέμε ανθρωπιστική κρίση, να υπάρχουν σήμερα ανεμβολία στα παιδιά. Έχουν αναζωπηρωθεί, κυρία Κατσαράκη, αυτή τη στιγμή και τα ζούμε στον χώρο που κινούμαστε όλοι, στον χώρο της υγείας, έχουν αναζωπηρωθεί παιδικά λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα, τα οποία μέχρι πριν από μερικά χρόνια, όταν κάναν εμείς ειδικότητα, θεωρούνται νοσήματα υπό εξαφάνιση. Επομένως, αυτό το βασικό πυλώνα της υγείας και τον... Να πάμε μετά έτσι στο θέμα των συντάξεων. Υπάρχει μία σαφής δέσμευσή μας για ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη. Ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί σε ένα ελάχιστο πλαίσιο, σε ένα ελάχιστο όριο, η σύνταξη, η οποία όπως ξέρετε οι άνθρωποι την παίρνουν και δεν περνάνε ούτε 10 μέρες, δεν καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες. Αυτό συνδέεται, κύριε Μιχαλίδη, και με τα άλλα ζητήματα, με το ότι η χώρα θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε μια άμεση διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Θα πρέπει να λυθεί το ζήτημα του αν θα υπάρχουν χρήματα την επόμενη μέρα για να μπορέσει να εφαρμοστεί ένα μέρος του προγράμματος. Ακούστε να δείτε. Όπως έχει εξαγγελθεί. Θα σας τα απαντήσω απόλυτα ένα προς ένα αυτά τα ζητήματα που βάζετε και τα σέβομαι ως ερωτήματα απόλυτα. Το θέμα της δόσης. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αν τη δόση που έχουμε να πάρουμε τώρα, το Φλεβάρι, αν η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να την εισπράξει ή ανοίγοντας ένα διάλογο που είπαμε, πολιτικό διάλογο, σε πολιτικό επίπεδο καταρχήν, και ζητώντας όπως ξέρετε την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους σε πολλά επίπεδα και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, χωρίς να συζητάμε με την Τρόικα, η οποία είναι ένα απλό τεχνικό όργανο. Να σας θυμίσω ότι και το 12 στις εκλογές λεγόταν αυτό το ίδιο επιχείρημα, ότι τη δόση που έπρεπε να εισπράξουμε, ξέρω εγώ, το Μάρτιο, δεν θα την εισπράξουμε το Μάρτιο, ότι η χώρα θα χρεοκοπήσει
το Μάιο, με συγχωρείτε, θα χρεωμοποιήσει τον Ιούνιο. Είχε καθυστέρηση 6 μήνες. Είχε, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να την εισπράξουμε μετά από 6-7 μήνες. Δεν συνέβη τίποτα. Η χρηματοδότηση και η ροή της οικονομίας προχώρησε απόλυτα έτσι, ικανοποιητικά. Αλλά τότε υπήρχε διάθεση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Τρόικα, από όλους να το προχωρήσουν. Θα υπάρχει ίδια διάθεση τώρα. Συμφωνείτε νομίζω και εσείς, κύριε Κατσαράκη, ότι αυτό το εχθρικό κλίμα το οποίο καλλιεργήθηκε στην αρχή από πολλούς παράγοντες και κοινοτικούς, σε εισαγωγικά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε επίπεδο πολιτικών ηγετών, πριν από 20 μέρες περίπου, όταν είχε εξαγγελθεί αυτή η ιστορία των πρώην εκλογών και με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι αυτό το κλίμα έχει μεταστραφεί πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο επιμέρους πολιτικών ηγετών, και ότι όλοι αυτή τη στιγμή συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση, ότι θα πρέπει καταρχήν να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Βεβαίως θα είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση, και να υπενθυμίσω ότι γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα έτσι που μας τίθεται, εσείς λέτε ότι θα είστε πιο μάγκες, ας πούμε, στη διαπραγμάτευση. Εμείς θα έχουμε μια νοπή λαϊκή εντολή με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, με ένα απόλυτα προσδιορισμένο πλαίσιο διαπραγματευτικό, την οποία θα μας δώσει τη Δευτέρα μετά τις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου ο ελληνικός λαός, και θα μας στείλει δυνατούς, όχι να διαπραγματευόμαστε μόνοι μας, αλλά μαζί με τον ελληνικό λαό. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω εδώ και να ολοκληρώσω έτσι το ερώτημά σας, ότι ήδη αρχίζουν να διαφαίνονται και στην Ευρώπη ευρύτερες ανακατατάξεις, στις οποίες εμείς υπολογίζουμε πάρα πολύ, όπως ξέρετε, δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή το Podemos είναι πρώτος στην Ισπανία, η πολιτική πτέρυγα, το Sinn Féin στην Ιρλανδία, το ίδιο, και νομίζω ότι θα υπάρξουν σύντομα αλλαγές, κυρίως το κλίμα μέσα στο οποίο θα κληθούμε να αρχίσουμε τη διαπραγμάτευση, επαναλαμβάνω, σε πολλά επίπεδα, χωρίς να αποκλείουμε τίποτα, έχοντας κυρίως διότι υπόψη ότι εκεί δεν θα πάμε να διαπραγματευόμαστε με email, στην ουσία να αποστέλουμε και να λαμβάνουμε email, αλλά να κάνουμε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση, διότι με ένα απλό επιχείρημα δεν πάει άλλο. Ο Αντρέας Μιχαλίδης αύριο, αν εκλεγεί βουλευτής με την βούληση των ηχετών την Κυριακή, δεν θα έχει να διαχειριστεί ή να είναι ένα μέρος ή ένα τμήμα μιας συλλογικής απόφασης για το χρέος, για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για όλα αυτά. Θα κληθεί να βρεθεί αντιμέτωπος και με ζητήματα που αφορούν τυχείο και είναι διαχρονικά και έντονα. Θα κληθεί να πει τι κάνουμε με το αεροδρόμιο, στον προσανατολισμό που έχει τεθεί το ζήτημα και προχωράει. Θα κληθεί να πει τι γίνεται με το λιμάνι. Έχουμε ακούσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται να απομακρύνει το ΤΑΙΠΕΔ από τις συμβάσεις για τα λιμάνια. Θα τεθεί ένα ζήτημα αργά ή γρήγορα πιθανά για το ενεργειακό μέλλον του τόπου. Θα τεθεί ένα ζήτημα αύριο μεθαύριο για το μέλλον των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Ακούσαμε να λέει ο κ. Ρίτσας για εθνική συγκοινωνία, εθνικό ακτοπλοϊκό σχέδιο. Σε όλα αυτά ο Ανδρέας Μιχαηλίδης πώς θα κατευθυνθεί και πόσο διατεθειμένος είναι να αλλάξει να αλλάξει τον προσανατολισμό των ήδη δρομολογημένων καταστάσεων. Αναφέρονται σε ένα πρώτο παράδειγμα, το αεροδρόμιο, το οποίο έχει ήδη δρομολογημένη μια διαδικασία. Θέλω να σας πω το εξής. Η ευθύνη θα είναι πάνω σας. Θέλω να σας πω το εξής. Πρώτα-πρώτα θα μου επιτρέψετε να μην μιλήσω προσωπικά. Δεν είμαι καθόλου αυριανός βουλευτής. Είμαι υποψήφιος. Εφόσον ο χιώτικος λαός. Μην κουράζετε. Θα συμφωνήσετε σε αυτό που θα πω, έτσι. Θέλω να μιλήσω εξ ονόματος όλων των υποψηφίων βουλευτών και της βουλευτίνας μας, χωρίς να θεωρώ ότι κανένας έχει λόγους προτεραιότητας ή προβαδίσματος κτλ. Η εκτίμησή μας, λέει, και η τοποθέτησή μας είναι κοινή και την παλεύουμε, όπως ξέρετε, όλοι μαζί. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέμα. Μια παρατήρηση σε αυτό που είπατε. Ο βουλευτής βεβαίως έχει την ευθύνη και για τα τοπικά ζητήματα. Εμείς την ευθύνη του βουλευτή τη βλέπουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να είναι όχι συνδετικός κρίκος, αλλά η άμεση επικοινωνία, ο άμεσος φορέας επικοινωνίας μαζί με άλλες διαδικασίες,
της τοπικής κοινωνίας με την κεντρική εξουσία. Και η εξουσία αυτή, η απόστασή τους θα πρέπει να μηδενιστεί. Και ένας τρόπος είναι και ο τοπικός βουλευτής. Ένα μέσο μάλλον είναι και ο τοπικός βουλευτής. Όσον αφορά επίσης το ζήτημα των κεντρικών ζητημάτων, θα πρέπει να σας πω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα, όπως εμείς σχεδιάζουμε τη λειτουργία της, δεν θα είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο, θα έχει λόγο πολιτικό στα τεκτενόμενα γενικά. Δεν σκοπεύουμε να κυβερνήσουμε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Θα γίνεται ουσιαστική λειτουργία παραγωγής πολιτικού έργου μέσα στη Βουλή και επομένως και σε αυτό το επίπεδο η κοινοβουλευτική ομάδα θα παίζει ένα ουσιαστικό και όχι διακοσμητικό ρόλο. Ενώ όσον αφορά στο κομμάτι που είπατε προηγουμένως για τα κεντρικά ζητήματα. Πάμε στα τοπικά. Πρώτον, κουβαλάτε ένα φορτίο αύριο ως πιθανός βουλευτής ή οποιοσδήποτε άλλος. Οποιοσδήποτε, να το μιλήσουμε έτσι καλύτερα. Έτσι. Θα κληθεί να κουβαλήσει μια ευθύνη. Βεβαίως. 5-10 ζητημάτων που παρούν ανοιχτά και τα έχετε ζήσει, γιατί φαντάζομαι ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά. Βεβαίως. Από την περίοδο που βρεθήκατε στην αυτοδιοίκηση. Επιτρέψτε μου να υπερθεματίσω σε αυτό που λέτε και να πω ότι αυτή τη στιγμή η διαπίστωση που κάνουν όλοι οι πολίτες νομίζω και δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερα πολιτικό αισθητήριο για να το αντιληφθεί κανένας αυτό, είναι ότι η Χίος είναι ένα απέραντο νεκροταφείο έργων ημιτελών και ατελών. Να ξεκινήσω από το Φράγμα, να ξεκινήσω από τη Μαρίνα, να ξεκινήσω από το αεροδρόμιο, να ξεκινήσω από τις υποδομές του λιμανιού, είναι έργα τα οποία, ξέρετε, επιτρέψτε μου παραθετικά να πω, χρειάστηκε πολύ θράσος ως υφυπουργός ανάπτυξης. Καθόλου συμπαθής ο κ. Μηταράκης. Αλλά θέλει ένα είδος πολιτικού θράσους μετά από χρόνια άσκησης εξουσίας να άρχισε και να εξαγγέλεις επίσπευση διαδικασιών οι οποίες δεν γίνανε όλα αυτά τα χρόνια. Για πράγματα τα οποία δεν γίνανε όλα αυτά τα χρόνια. Κλείνω την παρένθεση. Για μια σειρά ζητημάτων. Κλείνω την παρένθεση. Απλά νομίζω ότι όχι, έχει αναφερθεί στο θέμα του αεροδρομίου, του λιμανιού. Σας λέω τώρα, εντάξει, αναφορές μπορούν να κάνουν όλοι. Αλλά όταν έχει μια στρατηγική σημαίνουσα θέση, έχει κανείς και απαιτήσεις από αυτή τη θέση, όχι στα λόγια και στις εξαγγελίες και στα λόγια και στους προγραμματισμούς, αλλά και στην αποτελεσματικότητα. Κλείνω την παρένθεση. Ναι, απλά ήταν μια αναφορά την οποία θεωρούσα ο καθήκον μου και ότι όφιλε να την κάνω. Το αεροδρόμιο. Για την επέκταση του αεροδρομίου η θέση του χώρου μας είναι γνωστή. Και είναι γνωστή της ΠΑΣΗ. Εμείς είχαμε σοβαρές ενστάσεις κατά πόσον αυτή η επέκταση του αεροδρομίου θα είναι εποφελία της επιχειρησιακής ικανότητας του αεροδρομίου και κατά πόσον θα είναι σωστό, να το πούμε απλά, το αεροδρόμιο να φτάσει μέχρι τα παράθυρα των σπιτιών της πόλης. Και είχαμε πολύ σοβαρές ενστάσεις. Ενστάσεις τις οποίες, όπως ξέρετε, πληρώσαμε και πάρα πολύ ακριβά. Να σας θυμίσω στα γεγονότα εκεί με την κορύφηση της προστανότων εκπαίκτασης του αεροδρομίου. Εγώ τότε ήμουν επικεφαλής και της κίνησης ενεργών πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεχτήκαν προεπιπλακισμούς, επιθέσεις, ιστορίες κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι η θέση την οποία είχαμε επιβεβαιώθηκε. Και να μην σας φαίνεται έτσι παράξενο αυτό που λέω, διότι αυτή τη στιγμή, όπως ξέρουμε, η επέκταση του χερσαίου διαδρόμου του αεροδρομίου δεν σημαίνει ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, και αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας του αεροδρομίου, δηλαδή αύξηση και του αεροδιαδρόμου. Αυτό δεν αντιστοιχεί στο βαθμό που είναι το ένα και το άλλο. Το αφήνουμε έτσι όπως είναι όμως τώρα. Μισό λεπτάκι. Το προχωράμε. Μισό λεπτάκι. Από πλευράς υποδομών, ο δυτικός δρόμος του αεροδρομίου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία πρόβλεψη και είναι στον αέρα. Όπως ξέρετε, αεροδιάδρομος χωρίς περιμετρικό δρόμο, αυτό δεν υπάρχει. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν αναφέρουμε. Οι χερσαίες εγκαταστάσεις του αεροδρομίου είναι επίοικως απαράδεκτες. Δεν υπάρχει master plan για αυτό. Ναι, λέω διαπίστωση τώρα, αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά λεφτά. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ομολογουμένως, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ελλείμματα τα οποία δεν ξέρω πώς και αν θα καλυφθούν. Ένα αυτό. Δεύτερο, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή δοθήκαν χρήματα. Γίνανε απαλωτριώσεις. Έχουν δεσμευτεί περιουσίες. Επομένως,
Αυτό είναι ένα δεδομένο. Όχι, δεν έχουν δεσμευτεί, κύριε Μαγκαλιά, επιτρέψτε μου. Έχουν, είναι πια δημόσιες περιουσίες. Αυτό λέω, έχουν δεσμευτεί από το δημόσιο. Αυτό είναι πλέον δημόσιο. Με αυτή την έννοια το λέω, ακριβώς με αυτή την έννοια. Επομένως, αυτό είναι ένα δεδομένο που το έχουμε μπροστά μας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να ανατραπεί αυτή τη στιγμή. Επομένως. Θα έρθω και στο επόμενο. Κάνετε μεγάλους κύκλους πριν φτάσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι. Και αυτή τη στιγμή το σπουδαίο είναι ότι όλα αυτά που είπαμε για μας εκποιούνται μέσω τα ΙΠΕΘ. Ή υπάρχει ένα καθεστώς αμφισβητούμενο, βέβαια, όπως ξέρετε, είναι σε ένα ειδικό καθεστώς στο αεροδρόμιο του Σχίου, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε αντίθετοι, απέναντι σε αυτή τη λογική χώρισης φυλέτων μέσω τα ΙΠΕΘ. Τα ΙΠΕΘ δεν είναι, προσέξτε, το τα ΙΠΕΘ αυτή τη στιγμή δεν είναι ένας φορέας αξιοποίησης, όπως λέγεται, της περιουσίας του δημοσίου. Για μας, και έχουμε απόλυτα ξεκάθαρη θέση, είναι ένας φορέας ο οποίος μεταβιβάζει τίτλους ιδιοκτησίας επ' ωφελία κάποιον άλλο από το δημόσιο σε κάποια έτσι συμφέροντα ιδιωτικά κτλ. Plan B. Πάμε μαζί με την κοινωνία. Δεν αποφασίζουμε εξ οφίτσιο. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους πολίτες, ναι, αλλά, και τα ζητήματα αυτά μου να πω ότι τα συναποφασίζουμε την κοινωνία. Δεν αποφασίσει για τα αεροδρόμια, δεν έχει αποφασίσει ήδη. Κοιτάξτε, λέτε, νομίζω ότι επειδή τη διαδικασία την έζησα πάρα πολύ καλά, έχω ενστάσει γι' αυτό, αν πράγματι η κοινωνία εκφράστηκε. Ένα άλλο ζήτημα επίσης είναι ότι πρέπει να έχουμε όλα τα ακριβή δεδομένα, τα οποία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή για τα αεροδρόμια. Το αεροδρόμιο της Χίου, κακά τα ψέματα, δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δεν είναι ένα ναι ή ένα όχι. Γι' αυτό θέλω να σας διαβεβαιώσω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σε καμία των περιπτώσεων δεν καταφεύγει σε λύσεις είτε παροχολογίας είτε λύσεις έολες. Μελετάμε τα ζητήματα. Είναι ανοιχτά θέματα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή λείπουν δεδομένα από το πρόβλημα αεροδρόμιο και επομένως, επαναλαμβάνω, πάντα μαζί με την κοινωνία θα δούμε τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον. Να φανταστώ την παρόμοια θέση όσον αφορά τα ΙΠΕΔ και τις κρατικοποιήσεις, ιδιωτικοποιήσεις, ισχύει και για το λιμάνι πάνω κάτω. Δηλαδή, εμείς το λιμάνι το θέμε σαν μια μεγάλη πύλη εισόδου, αναβαθμισμένο, οπωσδήποτε. Αποκρούμε. Το Ελληνικό Ταμείο παίζει πρωτεύουσα. Κοίταξτε, έχουν καταδεχθεί προτάσεις οι οποίες στον υφιστάμενο λιμένα κάνουν κάποιες προτάσεις, οι οποίες νομίζω ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν. Εκείνο όμως που κάθετα διαφωνούμε. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι και ο Δήμος και αυτή τη στιγμή έχει μπλοκάρει μια διαδικασία, όπως γνωρίζετε, νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και ότι δεν θα πρέπει το φιλέτο, γιατί αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν μιλάνε πάντα, ξέρετε, στο σύνολό τους, επιλέγουμε φιλέτα. Και αυτά τα εκχωρούμε με διαδικασίες, με πολλά ερωτηματικά, σε ιδιωτικά συμφέροντα. Λοιπόν, εκείνο όμως, επιτρέψτε μου, που θέλω να αναφερθώ, πρέπει να αναφέρομαι, είναι το ζήτημα του λιμανίου της Τραφίνας. Των μεστών και κατ' επέκταση σύνδεση τους με το αεροδρόμιο. Με το Λαύριο και τη Ραφίνα. Νομίζω ότι εκεί έχουν εξοδευτεί πάρα πολλά λεφτά. Επήγει οπωσδήποτε να γίνουν και αυτοί να ολοκληρωθούν οι χερσαίες εγκαταστάσεις. Είναι μια προτεραιότητα για το νησί αυτό. Και η λειτουργική σύνδεσή του με την ακτοπλοεία, όχι μόνο με ειδικού σκοπού λιμάνι, χρήση μάλλον ειδικού σκοπού, όπως ξέρετε, ξεφορτώνουν τώρα εκεί ό,τι φανταστείτε, θα πρέπει να είναι μια αναβαθμισμένη, ουσιαστική και επικουρική προς το κεντρικό λιμάνι λειτουργία του λιμανιού. Και ποια ακτοπλοεία καλείται να κάνει τη σύνδεση, η σημερινή, η ιδιωτική ακτοπλοεία, η ελεύθερη, της οικονομίας ή... Ακούστε να δείτε. Ένα άλλο μοντέλο. Επειδή έτσι κάνετε και ένα υπενιγμό προηγουμένως και μ' αρέσει έτσι το θέμα να το συζητάμε λίγο. Τα πράγματα βάλουμε και πλοία. Ποιος μας βάζει τα πλοία? Ακούστε. Εμείς δεν είμαστε κατσαπλιάδες. Γιατί έχουμε ακούσει και κατά καιρούς ότι συναγραμμένο σε πρόγραμμα για να πάμε για νέα ναυτιλιακή εταιρεία Χίου. Ακούστε. Δεν είμαστε κατσαπλιάδες. Ο ιδιωτικός φορέας μπορεί
με κανόνες, με κανόνες να παίζει ένα ρόλο. Έχοντας όμως πάντα υπόψη ότι εθνικού, και εθνικού ενδιαφέροντος και σοβαρά έτσι, τομείς δραστηριότητες δηλαδή που έχουν εθνικό και στρατηγικό ενδιαφέρον, και στρατηγικό ενδιαφέρον, όπως είναι το λιμάνι, όπως είναι το εργοστάσιο της ηλεκτροπαραγωγής, αυτά εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρίσκονται στον έλεγχο του κοινωνικού και δημόσιου τομέα, με κοινωνικό και δημόσιο φορέα. Από εκεί πέρα, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να καλύπτει κάποιες ανάγκες. Επαναλαμβάνω όμως, πάντα με όρους στο παιχνίδι, συγκεκριμένους, τους οποίους θα βάζει η κοινωνία και το κράτος. Κάνετε βόλτες, βλέπετε κόσμο, συναντάτε ανθρώπους, καταλαβαίνω ότι πάνω κάτω τα μηνύματα που παίρνετε είναι αυτά που περιγράψατε στην αρχή της συζήτησής μας. Υπάρχει ζήτημα στην κοινωνία και υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί και αγγίζει και το ανθρωπιστικό μέρος της σκέψεών σας, αυτό όσο περιγράψατε. Για τυχείο υπάρχει πρώτη προτεραιότητα? Πρώτη. Κοιτάξτε, για τυχείο η πρώτη προτεραιότητα νομίζω ότι είναι, όπως συνολικά, η αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Ασφαλιστικό, υγεία και βέβαια στο μεγάλο κομμάτι της ανεργίας. Η οικονομία πρέπει να επανεκκινηθεί με συγκεκριμένες τακτικές. Θα πρέπει να γίνει μια αναδιανομή. Αυτό είναι πολλά, όμως δεν είναι ένα. Ναι. Η πρώτη προτεραιότητα, λέτε, είναι η ανθρωπιστική κρίση. Ανθρωπιστική κρίση εκφράζεται αυτή τη στιγμή με αυτό που σας είπα. Προφανώς η ανθρωπιστική κρίση είναι το ότι ο κόσμος δεν έχει πρόσβαση. Πρώτα δεν έχει χρήματα. Επομένως, θα πρέπει και σε επίπεδο, ας πούμε, των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων μισθωτών κτλ., θα πρέπει να αλλάξει άρδιν όλο το οικονομικό έτσι, υπόβαθρο. Δεύτερον, δεν έχει πρόσβαση στην υγεία. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Και με αυτά δεν μπορεί να πορευτεί ο κόσμος. Δηλαδή, αν ρωτήσετε, εμείς τώρα όπως λέτε γυρίζουμε αυτές τις μέρες, αν ρωτήσετε 10 ανθρώπους στον δρόμο, οι 8 θα σας πούνε αυτές τις δύο προτεραιότητες. Το οικονομικό, το ότι δεν έχει δυνατότητα, οι άνθρωποι δεν έχουν δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες, στις βασικές τους ανάγκες, και δεύτερον ότι δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην υγεία. Επομένως και σε τοπικό επίπεδο νομίζω κατά γνώμη ότι αυτά τα δύο πρέπει. Θα πρέπει να οπωσδήποτε να ενθαρρύνουμε τοπικές προνομιακές έτσι προνομιακά στοιχεία της οικονομίας μας, όπως είναι το μαστίχι, το οποίο, ας πούμε, για παράδειγμα γίνεται μια συζήτηση με το τελευταίο διάστημα να καταργηθεί η αναγκαστικότητα του συνεταιρισμού. Για μας αυτό είναι αδιανόητο. Πιστεύω ότι εάν αυτό συμβεί θα διαλύσει, θα γίνει πλιάτσικο στο χώρο του μαστιχιού. Ο καθένας τα πουλάκι θα αγοράζει όσο θέλει, θα μπει χωρίς να έχει αυτή τη δυνατότητα δηλαδή, της προνομιακής μεταχείρισης του αντικειμένου αυτού από την Ένωση. Και επίσης η ήπια τουριστική ανάπτυξη, το μικρές μονάδες εναλλακτικές κτλ., που μπορούν να προσφέρουν στον τόπο μας μια ζωογόνο έτσι, ανάπτυξη, με αειφορία κτλ. Νομίζω ότι έχουμε δυνατότητες, φτάνει να μην είμαστε απέναντι στους πολλούς και κοντά στους λίγους, αλλά να γίνει το ανάποδο. Να είμαστε κοντά στους πολλούς και απέναντι στους λίγους. Ή αυτούς που επιμένουν να θέτουν τον εαυτό τους τέλος πάντων απέναντι μας. Επειδή καταλαβαίνω ότι το στοίχημα της Κυριακής για τον ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον δημοσκοπικά φαίνεται ότι είναι πρώτος και θα έχει κάποια σχετική διαφορά, είναι πλέον η αυτοδυναμία του. Υπάρχει μήνυμα για τους πολίτες. Κοιτάξτε να δείτε. Για να κλείσουμε τη συνέντευξή μας. Νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να απευθύνουν τους πολίτες είναι να αγνοήσουν αυτά τα φοβικά συνδρόμα που καλλιεργούνται από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και των συνοδοιπόρων του σε αυτή την πολιτική εκφοβισμού των πολιτών, την οποία κατά κόρον νομίζω ότι χρησιμοποιούν. Ακούσαμε ανατριχιαστικές δηλώσεις του Βορύδη προχθές ότι αυτά τα οποία, για τα οποία πολέμησαν οι γονείς του με τα όπλα, οι γονείς τους με τα όπλα, θα κληθούν να τα υπερασπίσουν σήμερα και ότι δεν
θα κάνουμε μάλλον τα πάντα να μην επιτρέψουν το ΣΥΡΙΖΑ να έρθει στην εξουσία. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι μια βαρύτατη ύβρις απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα, απέναντι στην ψήφο του ελληνικού λαού, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έρθει με τα όπλα στην εξουσία, θα έρθει και είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό, με την ψήφο του ελληνικού λαού. Τέτοιες δηλώσεις λοιπόν δυναμητίζουν το πολιτικό κλίμα και θυμίζουν εποχές τις οποίες εμείς ίσως δεν ζήσαμε ή τις διαβάσαμε, εννοώ εποχές του 65 ίσως και παλιότερες, και νομίζω ότι σήμερα οι πολίτες φράζουν τα αυτιά τους σε αυτές τις φωνές, τις κραυγές μάλλον, γιατί ούτε φωνές είναι. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να ξεφοβηθεί, να μην ακούει όλα αυτά τα οποία καλλιεργούνται. Προχθές γυρίζαμε σε ένα χωριό στα Νοτιόχωρα και μας ρωτήσανε τη γνώμη μας για το θέμα της δραχμής. Και τους απάντησα χαριτολογώντας ότι ναι, ίσως θα πρέπει να ξεθάψουμε κάτι τσολάκογλου, χάρτινα νομίσματα που έχουν οι γιαγιάδες στα μπαούλα και να αρχίσουμε να τα βάζουμε στην κυκλοφορία. Νομίζω ότι για να σοβαρευτούμε. Αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι μεγάλο. Πάει να αλλάξει μια σελίδα στην πατρίδα μας, στην ιστορία της πατρίδας μας. Ηχείως για πρώτη φορά φαίνεται ότι θα εκλέξει ένα βουλευτή με ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο. Η αυτοδυναμία είναι το μεγάλο ζητούμενο, διότι με την αυτοδυναμία θα μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτέρα να ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράμματός του, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα μετρημένο, πραγματικό, εγγυημένο και ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στην κοινωνία και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός αυτό θα το εκτιμήσει. Και μεγάλη καλή επιτυχία την Κυριακή και σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ.